Παιδεία σας χαρακτήρισαν οι συνδικαλιστές. Να είναι καλά. Εντάξει. Δεν με χαρακτήρισαν. Καλά, ας μην μείνω στους χαρακτηρισμούς όμως. Επιβεβαιώστε μου τελικά ουσιαστικά θα στοιχήσει 3,5 με 4,000 η επιμόρφωση αυτών που θέλουν να ξεπεράσουν τον κατάλογο διοριστέων. Είναι θλιβερό αυτό που συμβαίνει με την έννοια της δημιουργίας έτσι εντυπώσεων οι οποίες ούτε καν τέθηκαν στο διάλογο χθες στη συνάντηση που είχαμε. Λυπάμαι πάρα πολύ που ακούω χαρακτηρισμούς. Πραγματικά είναι θλιβερό να ακούς από συνδικαλιστές οι οποίοι εκπροσωπούν 12.200 εκπαιδευτικούς, αλλά θα έπρεπε να εκπροσωπούν και τους υπόλοιπους 40 με 50.000 οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί, αλλά δεν βρίσκονται στο σύστημα. Είναι αδιόριστοι. Μάλιστα. Ναι. Και το πιο θλιβερό είναι να μην εκπροσωπούν τα παιδιά, τις επόμενες γενιές, τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετήσουμε και με την πρότασή μας το κάνουμε. Παράλληλα, αν έχει αλλότρια κίνητρα ομιλών, έχουν αλλότερα κίνητρα άλλοι. Τα κόμματα, ας υποθέσουμε, κύριε Τσούλη, έχουν αλλότερα κίνητρα και οι συνδεσμοί γονέων. Έχουν και νεολαίες των κομμάτων που εξέδωσαν ανακοινώσεις σήμερα. Δηλαδή, οι ηγεσίες, και θα είμαι σαφής και ξεκάθαρος, οι ηγεσίες, 2, 3, 4 άτομα που τοποθετήθηκαν σήμερα σε 2 μόνες τοποθετήσεις τους, αλλά οι ηγεσίες καλύτερα των 2 οργανώσεων. Της ΟΕΛΜΕ και της ΠΟΕ. Μάλιστα. Ναι. Θεωρούν ότι βρίσκονται στο χαράκωμα προώθησης των συμφερόντων της κοινωνίας και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε στο χαράκωμα προώθησης αλλότριων και ύποπτων. Είναι θλιβερές οι αναφορές. Και ποια είναι τα ύποπτα? Τα ύποπτα είναι να υπάρχουν εξετάσεις με μοριοδότηση 50 στις 100 μονάδες για τις εξετάσεις. Υπάρχει πιο αξιόπιστο, αδιάβλητο και διαφανές κριτήριο από τις εξετάσεις. Γιατί ενοχλείτε τόσο πολύ, λέτε? Αυτούς να ρωτήσετε. Υπάρχει πιο αδιάβλητο κριτήριο, κύριε Τσουρούλη, από τα πρόσθετα προσόντα που είναι το διδακτορικό, τα μάστερ, τα σχετικά και μη σχετικά με το αντικείμενο, τα δεύτερα πτυχία, το πρώτο πτυχίο σχετικά ή μη? Υπάρχει πιο αδιάβλητο κριτήριο από την προϋπηρεσία που να αφορά το αντικείμενο? Αλλά παράλληλα, επειδή είναι καλό να λέμε όλη την αλήθεια, επειδή επικαλούνται τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα αυτών που έχουν κάνει την προϋπηρεσιακή και γυρίζουν τα κανάλια από το πρωί ως τη νύχτα. Τα κεκτημένα. Αυτά δεν είναι κεκτημένα. Αλλά τι είναι? Κεκτημένο είναι η υποχρέωση μας, κύριε Τσούλη, όλων να υπηρετήσουμε τα παιδιά. Την εικόνα που έχετε πίσω στο πλάνο σας. Αυτό είναι το κεκτημένο μας. Και νομίζω ότι αυτό έπρεπε να αντιληφθούν. Και αυτό δεν θα έπρεπε να αντιλαμβάνομαι εγώ πρώτος. Εγώ 7 μήνες είμαι υπουργός. Έπρεπε να αντιλαμβάνονται αυτοί πρώτα και κύρια που υπηρετούν την παιδεία πολύ περισσότερα χρόνια. Με τον τρόπο που την υπηρετούν. Όμως φαίνεται ότι είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τι, να το πούμε και ξεκάθαρα. Δεν έχω πει εγώ ότι με την αλλαγή των εξυγχρονισμών, ο οποίος πλέον είναι αναγκαίος, επιβάλλεται, δεν θα βρεθούν 5, 10, 20, 30, 40, 50 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν θα ικανοποιηθούν. Ή η διαδικασία θα θεωρήσουν ήδη ότι τους αδικεί. Το ερώτημα είναι άλλο. Για να το απαντήσουν οι οργανώσεις, αλλά δεν θα το απαντήσω. Σας λέω υπεύθυνα ότι δεν θα το απαντήσω. Ποιο είναι το ερώτημα? Το ερώτημα είναι με την αλλαγή, όχι πόση ελπίδα πουλάμε, άλλο θλιβερό και λυπάμαι πάρα πολύ. Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ελπίδα και λυπάμαι για την αναφορά του κ. Ταλιλαδόρου και να προσέχουμε και τι λέμε. Δεν είμαστε εδώ για να πουλήσουμε ελπίδα, ούτε για να δώσουμε προσδοκίες. Είμαστε εδώ πραγματικά για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα μπορεί να απορροφάει και να αξιοποιεί τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να το υπηρετήσουν με ικανότητες και προσόντα και με αγάπη προς την εκπαίδευση. Χωρίς αυτό, ξεκάθαρα πράγματα, για να μην ακούσω άλλα αύριο, χωρίς αυτό να σημαίνει ούτε καν να υπενήσουμε ότι αυτοί που το υπηρετούν τώρα και θεωρώ ότι τους υπερασπίζουμε πολύ πιο ουσιαστικά μπορεί και από αυτούς που τους εκπροσωπούν. Γιατί το λέω αυτό? Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι οι οργανώσεις σήμερα με τις ανακοινώσεις που εξέδωσα για το θέμα εκπροσωπούν τη συντριπτική ούτε καν την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν τον τόπο. Οι οποίοι θέλουν να αλλάξει το σύστημα όχι για το καλό των ιδίων, για το καλό των παιδιών τους, ναι, για το καλό των επόμενων γενεών. Και επαναλαμβάνω, δεν έχω πει ότι η πρότασή μας είναι πανάκι από την έννοια ότι δεν έχει, είναι ψεγάδια. Τους έχετε καλέσει να δώσουν τα αντιπροτάσεις. Θα το πω. Τους είχαμε καλέσει από τον Αύγουστο να μας δώσουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 20 του Σεπτέμβρη. Και είχαμε δεσμευτεί. Δεσμευτήκαμε. Και με αποφασιστικό τρόπο το πράξαμε ότι τον Οκτώβριο θα ανοίξει ο διάλογος. Πήραμε απόψεις. Παρεμπιπτόντως, η ΟΕΛΜΕΚ δεν μας έστειλε προτάσεις, απλά για να ξέρετε. Και είπε ο κ. Τελεδόρος κάπου σήμερα, μα είπαμε προφορικά. Μα είναι θέμα αυτό να το συζητάμε προφορικά. Μάλιστα. Και είπαμε ότι τον Οκτώβριο αρχίζει ο διάλογος και σας λέω ότι ζητήσαμε τώρα τι πιο λογικό, τι πιο λογική διαδικασία, ώστε στις 4 του Νιόβρη από όλους τους εμπλεκόμενους να μας δώσουν τις απόψεις τους. Δεν περιμένω ότι θα μας συμφωνήσουν όλοι μαζί μας. Ούτε θέλω, ούτε επιδιώκω να μας πούν ζήτω ή μπράβο. Ολοκλήρωστε, παρακαλώ. Το σημαντικό είναι να αντιληφθούμε ότι τα χρονοδιαγράμματα που εμείς έχουμε θέσει, και το λέω κύριε Τσούλη, μας ακούσει ο κόσμος, είναι καιρός να αποφασίζουμε αλλά να προχωράμε.
Άκουσα, μα πρέπει να δοθεί χρόνο να συζητήσουμε. Να ρωτήσω λοιπόν αυτού που εκπροσωπούν τι οργανώσει, οι πλήστοι από του οποίου είναι χρόνια που ασχολούνται με το θέμα. Πόσου διάλογου για το θέμα έχουν κάνει μέχρι τώρα. Γιατί δεν κατέληξαν. Οι ίδιοι δεν κάνουν την αυτοκριτική του. Προφανώ εγκλώβησαν τον διάλογο, προφανώ εγκλώβησαν την πρόθεση του θέματο. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σα ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Τελειώνω με το εξή. Δεσμευτήκαμε ότι θα πάρουμε τις απόψεις μεταξύ 4 και 20 του Νιόβρη. Θα αξιολογήσουμε αν χρήζει να γίνει ακόμα μια συνάντηση των Συμβουλίων Παιδείας Δημοτικής και Μέσης, αλλά και Ανώτερης και Ανώτατης, όπως έγινε χθες. Ναι. Και το ουσιαστικό είναι ότι 20 του Νιόβρη καταθέτουμε την τελική μας πρόταση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσίαση, κύριε Υπουργέ.